Πάμε. Μιλάμε για ένα θρίαμβο, το οποίο δεν πίστευαν πολύ. Εδώ θα χαρακτηρίσω το σύστημα, νίκησε το ταλέντο και η τακτική νίκησε τα εκατομμύρια. Γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε ακριβώς αυτό που έπρεπε να παίξει. Είχα πει και πριν το παιχνίδι στον Καρατζαφέρη το Γιάννη στο ΑΡΤ και είναι καταγεγραμμένο στο Ραπτόπουλος TV, ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει ένα παιχνίδι των πολλών μέτρων. Δηλαδή, πολλοί είχαν πει στην Αθήνα και είχα διαφωνήσει εγώ ότι ο ΠΑΟΚ αν παίξει με 3-5-2 ή 3-4-3 θα φάει πολλά γκολ. Γιατί πρέπει να βάλει ένα χαφ παραπάνω στο κέντρο, να κάνει άμυνα πιο ψηλά. Εγώ γνωρίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει χαφ τρίτο να βάλει εκεί, και η επιτυχία είναι ότι δεν έπαιξε σήμερα και ο Μπίζεσβαρ, είναι άλλο ένα επίτευγμα αυτού του κακομούτσουλου του προπονητή, ότι ενώ βάζει back half τον Μπίζεσβαρ με τη Λάρισα και τραβάει ένα παιχνίδι πολύ καλό σαν δεκάρι ουσιαστικά και δεν θα είχε πιέσεις, τον πετάει έξω και βάζει ό,τι πιο γρήγορο υπάρχει στην ομάδα του και πιο νέο. Βάζει λοιπόν την τακτική του στο στυλ του ότι περιμένω και ας σε πάρει την κατοχή αυτός 70-30. Ήταν ένα γκαρμπόν του ΠΑΟΚ με την Dortmund. Το είχαμε πει και αυτό από πριν. Δηλαδή δεν με πειράζει αν πάρει την κατοχή με μικρές πάσες η ομάδα της Μπενφίκα και να φτάσει ακόμα και 15-20 μέτρα, 12 έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Διότι αν χαθεί εκεί η μπάλα, ο ΠΑΟΚ έχει την πολυτέλεια να βγάζει πίσω από την πλάτη φάσεις. Στο 90 λεπτό, όσες φορές θα γινόταν αυτό περισσότερες, τόσες περισσότερες φορές ο ΠΑΟΚ θα είχε την τύχη με το μέρος του να βάλει κάποιο γκολ. Ή αποστημένο, όπως είπε και ο Βασίλης, γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε με πιο ψηλή ομάδα και ψηλά ήταν πολύ καλύτερος από την Μπενφίκα. Η Μπενφίκα το ήξερε αυτό και έπαιξε τη μικρή κατοχή της υπομονής στο ποδόσφαιρο, μη σηκώνοντας φορές πολλές την μπάλα στον αέρα και πλευροκοπώντας και γυρίζοντας κυκλικά την μπάλα έξω από την περιοχή προσπαθώντας να μπει μέσα. Ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να έχει απέναντί του μια ομάδα η οποία είχε βέβαια πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας αλλά πολύ κακό center for. Δηλαδή οι τρεις στόπερ του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα ο Βαρέλα που πήρε τον Σεφέροβιτς, πέρασε ένα βράδυ το ίδιο ήσυχο όσο πέρασε με τον Ντουρμισάη στο παιχνίδι με την Λάρισα. Δηλαδή ο Βαρέλα μπορεί το βράδυ να πηδήξει τη γυναίκα του τις ίδιες φορές, από την κούραση δηλαδή, όσες φορές πήδηξε τη γυναίκα του με τσομάς με τη Λάρισα. Δηλαδή είτε είχε τον Ντουρμισάη είτε είχε τον Σεφέροβιτς, εύκολο ήταν το έργο. Μία ή άλλη. Μία ή άλλη. Λοιπόν, ένα αυτό, το άλλο είναι ότι ο Πίτζι, που λογικά θα το σταματούσαν οι χάφ του ΠΑΟΚ, δεν είχε εξάρι να το σταματήσει, πήγαινε και έπεφτε στον Ίγκνασον ή στον Μιχαηλίδη ή έπεφτε από τη μεριά του Γιαννούλη, ο οποίος είχε δύο βοηθήματα. Άρα το μεγάλο ατού το επιθετικό χάφ, το δεκάρι, ο δεύτερος φορ, ο περιφερειακός, πήγε και μπουρδουκλώθηκε σε πολύ μικρούς χώρους και έπεσε πάνω στα στόπερ, τα οποία ήταν πάρα πολύ καλά. Η αδυναμία του ΠΑΟΚ, που ήταν ο Κρέσπο, δεν φάνηκε, φάνηκε στο επιθετικό κομμάτι, δεν φάνηκε πολύ αμυντικά, διότι υστέρησε σε απόδοση. Και ο Everton, πώς το λένε, ο Extreme εκεί που έβγαινε, και ο χάφο εσωτερικός, ο Ταραμπάκ, πώς το λένε, ήταν πολύ κακοί. Μόνος του έβγαινε ο Μπακ που έπαιρνε πάρα πολλά μέτρα, ο Γκριμάρβο, όπως το λένε, και ήταν μόνος του. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στην αδυναμία της δεξιά πλευρά δεν έφαγε πολλές μπούκες και τρύπες από εκεί και στο επιθετικό κομμάτι, αν ψάχνετε τον καλύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ, εγώ θα σας πω ότι ήταν πάλι ο Πέλκας. Γιατί ήταν πάλι ο Πέλκας? Γιατί, και γι' αυτό βγαίνει στο 70 ο Πέλκας. Αλλά ρωτιέστε γιατί βγαίνει ο Πέλκας στο 70. Ο Πέλκας δεν έχει τον Κρέσπο στην πλάτη του να πάρει μέτρα. Κρίνει και από εκεί. Κλείνει και σαν τρίτο χαφ. Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει με δύο αργούς, το ΣΒΑΠ και το Ελκαντουρί. Και οι άλλοι παίζουν με τρεις. Και πρέπει να γίνει πάλι ο τρίτος. Και πρέπει να γίνει πάλι διαγώνια να κάνει την κίνηση
για να μπει μέσα στην περιοχή. Έκανε πολλές δουλειές ο Πέλκας, οι οποίες ήταν βρώμικες, ύπουλες και μεσοαμυντικά πολύ καλές και επιθετικά στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ στο 90% τον γκολ που βάζει φέτος, με το 3-4-3 εις μνήμη του Νίκου Αλέφαντου, ο οποίος επί 10 χρόνια το μνημόνευε στην εκπομπή του Άρτη με τον Καρατζαφέρη, πρέπει να το μνημονεύσουμε τον Αλέφαντο. Και λέγανε αναχρονιστικό το 3-5-2 το Αλέφαντο, κοινά το ποδόσφαιρο πίσω κτλ. Είδατε ότι το πήραν καινούργιοι προπονητές, το εξέλιξαν. Το εξέλιξαν. Το κάνανε επιθετικό. Και παίζει ο ΠΑΟΚ με τους χώρους. Γιατί παίζει με τους χώρους? Γιατί είναι καλά χαφ. Και την πατάνε οι ομάδες με την κατοχή. Και άμα έχει κάνει center back αργό, όπως ήταν ο Βερτόγκεν και ο Αλμέιδα στα 30 του, ο μπάκο δεξής, δημιουργούνται προβλήματα. Και ο 6, ο Βίλκερ ήταν αργός. Θα γινόταν φάση στο παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ θα έβρισκε χώρους. Και τους βρήκε με 3 και ο 4ος είναι αυτός που θα πάρει τη μεταγραφή. Είναι ο Γιαννούλης. Ο οποίος έκανε επιθετικά ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Είδε τη βιτρίνα και τώρα εύκολο ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην περιπέτεια να τον πουλήσει 6 και 7 εκατομμύρια. Δίκαιη ήταν η νίκη του ΠΑΟΚ. Δίκαιη ήταν η πρόκριση του ΠΑΟΚ. Ήταν φλίαρη η κατοχή της Μπενφίκα, η μικρή πάσα, και μου θύμισε τα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Ντόρτμουντ, στην Τούμπα με το 1-1 και στο Ντόρτμουντ με 2-0. Με 1-0, συγγνώμη. Ο ΠΑΟΚ, σαν να πήρε το βίντεο από αυτά τα δύο παιχνίδια, να μελέτησε τους αντιπάλους και να μιμήθηκε εκείνες τις δύο καταπληκτικές εμφανίσεις του 3-5-2 του Τούντορ, του 3-4-3 του Φερέιρα. Το παιχνίδι με τους Ρώσους τώρα που θα παίξουν πιο δύσκολο. Γιατί εκεί θα πιο διαβασμένοι και οι υπόλοιποι αντίπαλοι του και σίγουρα θα προσπαθήσουν να μην βγουν στην πλάτη οι αντίπαλοι τους. Ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Η πιο ελκυστική ομάδα που παίζει πίσω από την πλάτη με ταχύτητα και όχι με τη μικρή πάσα. Καταργήστε τη μικρή πάσα στο ποδόσφαιρο και πάτε σε γρήγορες επιθέσεις. Κάτι το οποίο θέλω να τελειώσω. Το να μεταβιβάσει ο ΠΑΟΚ από την πίσω γραμμή στην τριάδα μπροστά, στην τέταρτος που έβγαινε ο Γιαννούλης, δεν βοήθησαν καθόλου οι δύο χαφ. Στο κομμάτι της μετάβασης. Δεν είναι τυχαίο ότι στα μάτς του ΠΑΟΚ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στα φιλικά η πίσω γραμμή και ιδιαίτερα ο Γιαννούλης και ο Μιχαηλίδης είναι αυτοί που μεταβαίνουν τη γρήγορη επίθεση από την άμυνα στην επίθεση και βρίσκεται ανοργάνωτο το αμυντικό κομμάτι της αντιπάλου ομάδος και δημιουργούνται καταστάσεις. Αυτά.